Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο στάντ όπου στεγάζονται μάλλον οι Ρόταροι, μία εκ των δύο διοικήσεων με διοικητή τον κύριο Θεόδωρο Ασπασίδη. Κύριε Ασπασίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους, θα έλεγα, της Endpoint Production και την Κιλκής Web TV. Εγώ ευχαριστώ γιατί ήρθατε στο περίπτερό μας, σας καλωσορίζω. Είναι το περίπτερο της 2484 περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Μία έχει έδρα την Αθήνα και, ας το πούμε, επειδή τώρα είμαι διοικητής, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αλλά εκτείνεται σε όλη τη Μακεδονία, κεντρική, δυτική, ανατολική, Φράκη. Στην Θράκη, από την Ορεστιάδα, τη Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Μυτιλίνη, έχουμε δύο ομίλους, Λίμνο, πάμε Θεσσαλία. Κύριε Διοικητά, να πούμε τη γεωγραφική μας κατανομή, γιατί είπατε Βορείο Ελλάδος, δεν είναι μόνο Βορείο Ελλάδος. Θεσσαλία από την Καρδίτσα και πάνω, Ήπειρο, όλη την Ήπειρο και την Κέρκυρα, τα νησιά εκεί του Ιωνίου κτλ. Κύριε Διοικητά, όταν κάποιος ακούει τη λέξη Ρόταρη, πρέπει να σας πω, κατά μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ακούει Ρόταρη και δεν ξέρει, ή ό,τι ξέρει είναι λαθημένο, διότι λάθος πληροφορίες έχει πάρει. Θέλει ο κόσμος με δύο κουβέντες να του πείτε. Ρόταρη σημαίνει 1, 2, 3, 4 πράγματα, αν μπορούμε συνοπτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μου δίνετε την ευκαιρία αυτή την παραπληροφόρηση, την οποία την έχουμε διαπιστώσει κι εμείς και τη ζούμε καθημερινά από ανθρώπους οι οποίοι, επειδή ή είναι ανημέρωτοι ή ορισμένοι είναι και κακόβουλοι, ας πούμε, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να κρίνουν, αλλά λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο, μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι το Rotary είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός 113 ετών, ιδρύθηκε το 1905 από έναν δικηγόρο πολύς καλής προθέσεως, κοινωνικό παράγοντα του Σικάγου, μαζί με μία παρέα 7-8 ατόμων, και το ονόμασαν Rotary διότι, επειδή δεν ήθελαν, αυτοί είπαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και κατ' επέκταση όλο τον κόσμο, αν μπορέσουν. Αυτά, ο Πολ Χάρις, ήταν οι πρώτες σκέψεις του Διεθνούς Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ένας δικηγόρος από την από το Σικάγο. Αλλά, επαναλαμβάνω, καλής προθέσεως, άνθρωπος ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τον ψωράνθρωπο. Αυτή είναι και η κύρια ιδέα του Ρόταρη. Δηλαδή, το Ρόταρη, επαναλαμβάνω, ιδρύθηκε έτσι γιατί ο Πολ Χάρις σκέφτηκε, για να μην τους μαζεύει στο γραφείο του, γιατί εγώ είμαι δικηγόρος και αν κάνω έναν όμιλο και τον έχω συνέχεια στο γραφείο μου, θα πούνε ότι εντάξει, είναι δικός του όμιλος. Και τι έκανε? Κάθε εβδομάδα οι Ρωταριανοί συνεδριάζουν, συναντιόνται είτε για να συζητήσουν, είτε έχουν ένα καλό ομιλητή και τα λοιπά. Κύριε Διοικητά, επειδή θέλω... Ολοκληρώνω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε για να συντομεύσουμε τις απαντήσεις, για να μπορεί, λοιπόν, να έχουμε και περισσότερες έκαναν ερωτήσεις. Κάθε εβδομάδα σε ένα γραφείο, έκαναν ένα γύρο. Ναι.
και από το rotation, από το γύρο, βγήκε Rotary. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι λοιπόν ένας παγκόσμιος κοινωνικός, φιλανθρωπικός, ανθρωπιστικός όμιλος. Για να δείξουμε που ποια είναι σε αυτά 100, τα φιλανθρωπικά 34, 134 χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Και έχει 1.213.583 άτομα χθες. Μέλη. Αυτά τα μέλη. Ενεργά μέλη. Ναι, συν περίπου 300.000 νεολαία, πρωταράκτορες. Μπράβο. Και 100-150.000 γυναίκες. Το inner wheel. Το οποίο είναι ξεχωριστό από το Rotary, αλλά είναι η σύζυγή μας. Κυρίως. Ναι. Όχι μόνο. Επειδή λέμε πάλι ένα φιλανθρωπικό, ένα κοινωνικό. Ένα κοινωνικό. Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα-δύο δράσεις κοινωνικές, ανθρωπιστικές, έτσι ώστε να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε ότι αυτό είναι το ανθρωπιστικό, αυτό είναι το κοινωνικό έργο που παράγουμε και που προσφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μου δίνει την ευκαιρία να μάθει όλος ο κόσμος ότι η μεγάλη μάστιγα της ανθρωπότητος από εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια, ήταν μια ασθένεια η οποία καταδίκαζε τον άνθρωπο στην αναπηρία ή στο θάνατο, η πολυεμιελίτιδα. Το οποίο ονομάζουμε, ας πούμε, και στην Αγγλική, το πόλιοπλάς. Το 1985 ο τότε πρόεδρος και το Διεθνές Ρόταρι όλο, σε όλο τον κόσμο, επειδή ήξεραν ότι υπάρχουν χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο, αλλά και ακόμη περισσότεροι οι οποίοι έμεναν παράλυτοι, πήρε μία πρωτοβουλία και αγόρασε εμβόλια και ξεκίνησε σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε να κάνει εμβόλια. Έκανε, κρατήστε το νούμερο αυτό, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό, έκανε 2 δισεκατομμύρια εμβόλια μέχρι πέρσι. Κύριε Δικτά, 2 δισεκατομμύρια εμβόλια. Σώθηκαν 2 δισεκατομμύρια παιδιά. Το διανοήστε. Σήμερα αυτός που μας ακούει λέει 2 δισεκατομμύρια εμβόλια. Ναι. Από 1 ευρώ να φτιάχνε είναι 2 δισεκατομμύρια. Οι Ρόταροι, πού βρήκαν αυτά τα χρήματα? Πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία. Το Ρόταροι δεν χρηματοδοτείται από κανέναν. Όλοι όμως οι Ροταριανοί δίνουμε τον οβολό μας κάθε χρόνο, 2 φορές το χρόνο, από 12 ευρώ το άτομο. Στο Διεθνές Ρόταρι. Υπάρχει το Rotary Foundation που λέμε, το Ροταριανό Ίδρυμα, το οποίο δέχεται δωρεές από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν το μεγάλο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο και δίνουν κάποιες προσφορές. Έχουμε και ορισμένα άλλα τέτοια συστήματα στρατηγική προσεγγίσεως. Φερρυπίν, ένας που θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, το εμβόλιο, για και μιλήσαμε για το εμβόλιο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το καθαρό νερό στην Αφρική, σε όλες τις χώρες οι οποίες δεν έχουν την ευχέρεια ή, αν θέλετε, ο πολιτισμός τους έχει αγγίξει λίγο και δεν έχουν καθαρό νεράκι. Είναι ο αναλφαβητισμός. Αυτός ο μήνας τώρα και ο επόμενος είναι για τον αναλφαβητισμό. Ο προηγούμενος ήταν για τα καινούργια μέλη. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για την ειρήνη στον κόσμο, το μήνυμα της ειρήνης να πάει σε όλο τον κόσμο και ορισμένοι άνθρωποι ευαισθητοποιούνται και βοηθούν. Και αν θελήσεις να βοηθήσεις, και το Διεθνές Ρόταρι σου δίνει ένα χρυσό σήμα που λέγεται το Paul Harris.
έχει το όνομα του ιδρυτή, ο οποίος ήταν ο Πολ Χάρις. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, να εγγραφεί και να γίνει ροταριανός. Μπορεί δηλαδή εγώ, ο καμέραμαν, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο κ. Κωνσταντινίδη, μπορεί αύριο να γίνει ροταριανός ή περνάει από κάποιο κόσκινο το οποίο πρέπει να έχει αβγάμα στοιχεία. Δύσκολη. Σε ευχαριστώ που κάνετε, όχι. Η ερώτησή σας όχι μόνο δεν είναι δύσκολη, αλλά είναι και πολύ, πάρα πολύ κέρια. Διότι ορισμένοι μέσα σε αυτά τα καλά εντός ή εκτός εισαγωγικών που λένε, λένε ότι είμαστε ένα κλειστό κλαμπ κτλ. Έχουμε 1.213.000 και τα λοιπά μέλη. 200.513 μέλη, είπατε. Ναι, καλά αριθμό, ναι, εγώ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μακριά από μας αυτός ο χαρακτηρισμός, ότι είμαστε κλειστό κλαμπ. Κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, όχι απλώς είναι δεκτός, αλλά είναι καλοδεχούμενος. Ναι. Και τον παρακαλούμε να έρθει να ενταχθεί. Είναι μια ελεύθερη... Ναι, κύριε Σπασίδη, επειδή έχουμε... στο ίδιο περίπου μοτίβο, ναι, λειτουργεί απέναντί μας, έχουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και αυτός, βεβαίως, ζητάει κόσμο, ο οποίος να έχει διάθεση προσφοράς, βοήθειας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Βεβαίως. Πρέπει μεταξύ εσάς των δύο, δηλαδή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τα 141 χρόνια, τον Ρόταρη με τα 113 χρόνια. 113 χρόνια. Ναι. Τι θα κάνει, μπορεί να είναι και στον Ερυθρό Σταυρό, να είναι και ροταριανός, να προσφέρει. Ασφαλώς. Και εκεί. Ασφαλώς. Και ποια είναι η διαφορά προσφοράς. Καμία διότι, διαφορά. Πούμε. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ασχολείται ειδικότερα με το θέμα της προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών, ναι, πρώτων βοηθειών κτλ. Και, και εγώ είμαι μέλος του Ερυθρού Σταυρού, μάλιστα, αλλά είμαι και μέλος του Ρόταρη. Κατάλαβα. Εάν δείτε εδώ διάφορες δράσεις μας, είναι η εθελοντική αιμοδοσία, είναι η προληπτική ιατρική που κάναμε, ναι, και εξετάστηκα δωρεάν, όχι μόνο από ροταριανούς γιατρούς. Είχαμε, ας πούμε, 30 γιατρούς, 30 ειδικότητες. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία και πάλι ευχαριστώ, μας διέθεσε ένα περίπτερο στην είσοδο πριν από 3 μήνες. Και εξετάσαμε χιλιάδες κόσμο εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Και ο Ερυθρός Σταυρός, μάλιστα, μας είχε στείλει σε μια προηγούμενη χρονιά, γιατί αυτό τώρα το κάνουμε 7 χρόνια. Είχε ξεκινήσει από μια πρωτοβουλία προσωπική μου, την οποία επιβράβευσε και το Διεθνές Ρόταρι. Λοιπόν, μας είχε στείλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κύριος Δέτσορας, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε, ο πρόεδρος εδώ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κάθε 2 άτομα το πρωί και 2 άτομα το απόγευμα, ερυθροσταυρίτες, οι οποίοι βοηθούσαν τους γιατρούς. Σε διάφορες εξετάσεις και τα λοιπά. Όχι μόνο δεν μας χωρίζει τίποτα με το λιό, αλλά είμαστε και, ας το πούμε έτσι, αδελφά σωματεία. Μάλιστα, κάπως έτσι. Ήταν εδώ χθες ο πρόεδρος του Πανελλήνιου, ας πούμε, Ερυθρού Σταυρού, ναι, ο κ. Οικονομόπουλος, ο οποίος ήταν εδώ μαζί με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου από τη Μυτιλίνη, που στη Μυτιλίνη, την όμορφη Μυτιλίνη μας, έχουμε 2 ομίλους. Μάλιστα. Στην Κέρκυρα έχουμε 2 ομίλους. Στη Λίμνο είχαμε, στα Μπάτσετ προσωρινά. Στο Κιλκίς έχετε. Στο Κιλκίς δεν έχουμε, ίσως γιατί είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα κάνουμε αν μας βοηθήσετε κι εσείς. Γιατί όχι, χαρά. Εδώ η τηλεόρασή σας, Κιλκίς Web TV, ναι, να είναι ο προπομπός αυτής της επιθυμία μου, γιατί και εγώ, λέει, από πού είσαι, από το χωριό της γυναίκας μου, δεν λένε. Α, και εμένα η γυναίκα μου, ο παππούς δηλαδή,
ο πατέρας και τα λοιπά είναι από την Οικουμένησα. Παζαρέτζου, μεγάλη μάλιστα, οικογένεια μάλιστα, και τα λοιπά. Μάλιστα. Γιατί να μην κάνουμε και έναν όμιλο εκεί πέρα. Με πολύ χαρά. Λέτε ή γράψατε κάπου εσείς, το αντιγράψατε μάλλον, ότι αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, πήγαινε σπίτι σου και αγάπησε την οικογένειά σου. Όχι, δεν το είπα εγώ. Όχι, το είπα, το αντιγράψατε. Το είπε, το είπε, όχι. Εσείς το γράψατε. Ναι, γράψαμε στο μήνυμα του Διεθνούς Προέδρου, ο οποίος στέλνει κάθε μήνα μία επιστολή. Ναι. Και ο διοικητής, σε όλο τον κόσμο, κάθε διοικητής σε κάθε χώρα, στέλνει ένα μήνυμα. Ανάλογα με τη δράση που έχουμε τον κάθε μήνα. Ναι, τώρα, είπε, τελειώνοντας, θα ήθελα πολύ, δείξε λίγο, του μ' άρεσε αυτό. Είναι ένα αυτό ενημερωτικό φυλάδιο. Είναι ένα ενημερωτικό φυλάδιο, ένα περιοδικό θα έλεγα, ανά πότε βγαίνει ένα τέτοιο φυλάδιο. Είναι το πρώτο που βγήκε. Το πρώτο. Είμαστε είναι λοιπόν επαιτειακό λόγω του ότι για πρώτη φορά το Rotary μπήκε σε διεθνή έκθεση σε όλο τον κόσμο. Να, γι' αυτό εκεί πέρα αν δείξετε θα δείτε τον Διεθνή Πρόεδρο και τον Διεθνή Γενικό Γραμματέα που είναι και μέλος. Νομίζω το Rotary είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων. Έχω πάρει και τον Πρόεδρο σας βίντεο. Μπράβο. Ενώ μιλούσε, νομίζω ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Ακριβώς. Λοιπόν. Το Rotary είναι μέλος και του ΟΗΕ και της UNESCO και της UNICEF και τα λοιπά. Έτσι για να έχετε υπόψη σας. Μάλιστα. Επειδή σήμερα όντας την έκθεση, τελευταία μέρα της εκθέσεως και ο χρόνος περιορισμένος και του κυρίου Ασπασίδη, του κυρίου διοικητή, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε όλα τα θέματα, να αναλύσουμε τι ακριβώς κάνει ο Rotary. Πήρατε όμως μία γεύση, ο κύριος Ασπασίδης, οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, απευθύνεστε αν θέλετε στην Kyrgyz Web TV ή στην InPoint Production και από εκεί και πέρα οι ερωτήσεις σας θα διαβιβαστούν ή θα γίνουν από μένα ή από κάποιον άλλον εκπρόσωπο της Production στον κύριο Ασπασίδη. Κύριε Ασπασίδη, σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι Κυρκυσιώτες, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και στον Κυρκυς, πάρα πολλούς φίλους, να τους καλέσουμε, εάν οργανώσουμε μαζί με την Kyrgyz Web TV, να οργανώσουμε μία συναισθίες, μία συνάντηση, έτσι μία φιλική συζήτηση, για να δούνε και μακάρι, εάν προθυμοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μας βοηθάει σε όλη την περιφέρεια, να κάνουμε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις δωρεάν μέσα στον Κλικής. Θα έρθουν οι γιατροί από εδώ να εξετάσουν. Έχουμε κάνει και το κοινωνικό ροταριανό φαρμακείο. Με τα λίγα έσοδα που έχουμε να δώσουμε και μερικά φάρμακα δωρεάν ό,τι μπορέσουμε. Αποσπάσαμε λοιπόν μια υπόσχεση από τον Όχι, παράκληση προς εσάς είναι, δεν είναι υπόσχεση. Το ζητώ. Το ζητάτε. Εγώ το ζητάω. Κυρίες και κύριοι, να έρθουμε εκεί στον Κλικής και να κάνουμε μια ένα Σαββατοκύριακο, δυο μέρες, πέντε μέρες, δέκα μέρες, όσο θέλετε, να κάνουμε μία σειρά εξετάσεων σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν εξετάσεις. Θα το εξετάσω. Και το διαβαλκανικό, σας πληροφορώ, και η εταιρεία Παπαποστόλου και η Express Service μας διαθέτουν δωρεάν εξετάσεις, το διαβαλκανικό. Μάλιστα. Μαγνητικές, αξονικές. Δεν τα ξέρω και καλά, δεν είμαι γιατρός, αλλά θέλω να ευχαριστήσω το διαβαλκανικό. Αν δείτε και στο έντυπό μας, πάντα μας βοηθάει, όπως και η εταιρεία Παπαποστόλου. Μας δίνει για καρδιογραφήματα εντελώς δωρεάν, εννοείται. Μάλιστα. Αιματολογικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Μαγνητικές, αξονικές, μας δίνει το διαβαλκανικό, γιατί ο κόσμος πιστεύει το ρωτοραϊανό ιδεώδες και πιστεύει ότι εμείς από τη τσέπη μας πληρώνουμε, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως. Από αυτό τα 12 ευρώ που δίνει ο καθένας μας γίνεται όλη η δουλειά.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ασπασίδη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ξαναπούμε, βεβαίως. Αλλά επειδή είπαμε και για τα οικονομικά και αυτά, ναι, σας πληροφορώ ότι αυτό που βλέπετε εδώ που στήθηκε, το μικρό πράγμα που ναι, κάναμε για πρώτη φορά, ξέρετε πώς στήθηκε. Με ορισμένους φίλους που μας βοήθησαν, βάλανε εδώ μια διαφήμιση μέσα και ναι, το διαβαλκανικό και η εταιρεία ιατρικών ειδών Παπαποστόλου και τα λοιπά όλοι. Βοήθησαν να γίνει, έτσι έγινε. Έτσι. Άλλος μας βοήθησε και κάναμε, ασχόλουμε αυτά εδώ τις... Δεν είναι θέμα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να επεκτείνει τα όρια του τον Κιλκής. Να είστε καλά. Τον Κιλκής έχει βγάλει, είναι το πιο ηρωικό μέρος. Βεβαίως. Εκεί κερδίθηκαν πολλές μάχες. Πάρα πολλές. Για τη σωτηρία της Μακεδονίας μας. Να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Τώρα πανακάζετε να κάνω μια ερώτηση. Όποια θέλετε. Αν θέλετε απαντάτε, αν θέλετε θα την κόψω. Δεν έχω πρόβλημα. Μακεδονία. Ναι. Είστε υπέρ του να ονομαστούν οι βόρειοι γειτονές μας Μακεδόνες. Μα τι λέτε. Εγώ είχα τη μεγάλη τιμή, σας παρακαλώ αυτό να το τονίσουμε. Εγώ είχα τη μεγάλη τιμή να υπηρετήσω περίπου 7 χρόνια ως νομάρχης στη ραχοκοκαλιά της Μακεδονίας. Ποια είναι? Όπως το είπε ο μεγάλος ηγέτης της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ο Τσάτσος είχε πει όταν είχε έρθει στη Φλόρινα, υπηρέτησε ως νομάρχης εκεί. 7 χρόνια περίπου. Και είχε έρθει ο μεγάλος αυτός πνευματικός και πολιτικός άνδρας, και τότε είχε πει ότι η Φλόρινα είναι η ραχοκοκαλιά της Μακεδονίας, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, και παρεξηγήθηκαν οι Αιγυπτοσκοπιανοί, οι Σλάβοι. Έτσι. Όχι μόνο διαφωνώ, αλλά στις 18 του μηνός και από τώρα σας καλώ να έρθετε, έχουμε μία ομιλία, θα μιλήσω στο Ρωτεριανό Όμιλο Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα ένα ερωτηματικό. Ο μακεδονικός αγώνας τελείωσε? Η απάντηση από τώρα σας τη λέω. Είναι με ένα μεγάλο όχι. Για να μην πω ότι τώρα αρχίζει, διότι δήθεν τελείωσε ο μακεδονικός αγώνας και δήθεν όποιος μιλάει για τη Μακεδονία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ορισμένοι κουλτουριάριδες και αυτά, και όποιον βλέπουν να κρατάει μια ελληνική σημαία, τον περιπέζουν, γιατί πιστεύω ότι δυστυχώς ό,τι δεν πέτυχαν οι κομιτατζίδες και όλοι αυτοί οι οποίοι κατέσφαξαν χιλιάδες Έλληνες, με το χρήμα προσπάθησαν να φτιάξουν εκκλησίες, να φτιάξουν σχολεία βουλγάρικα κτλ. Κτλ. Να μην τα ξεχνάμε. Και ό,τι δεν πέτυχαν αυτοί όλοι, και ο Παύλος Μελάς, ο αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα, με τον Ίωνα Δραγούμη και όλους αυτούς, κατάφεραν η Μακεδονία να ελευθερωθεί και να ενσωματωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, το πέτυχαν τώρα αυτοί οι κύριοι δήθεν κουλτουριάριδες και προοδευτικοί και διεθνιστές, το κατάφεραν με μια υπογραφή αυτών των δύο που υπέγραψαν. Δεν θέλω ούτε τα ονόματά τους να πω. Δεν θέλω, θα γραφτούν με μαύρα γράμματα στην ελληνική ιστορία. Να μου το θυμάστε. Διότι τρίζουν τα κόκαλα των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν και τη ζωή τους και την ελευθερία της Μακεδονίας. Και δεν μπορεί, επειδή τους είπαν ορισμένοι, δεν λέω για το σώρο και το μόρο που δίνουν τα δισεκατομμύρια και την προπαγάνδα τους σε όλο τον κόσμο, έτσι, αλλά λέω για αυτό που είναι εδώ στο σπίτι μας δίπλα. Και έχω κάνει μια-δυο ομιλίες στο Κιλκής για την προπαγάνδα που γίνεται μέσα εδώ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, μέσα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται προπαγάνδα.
και όχι τώρα και από αρκετά χρόνια πριν. Θα σας πω ένα περιστατικό και θέλω σχόλιο. Ό,τι θέλετε. Στην Χανιώτη Χαλκιδικής, ναι, πήγαν σε ένα πρακτορείο μια κυρία εκπροσωπώντας περίπου 8 άλλους Σκοπιανούς. Και την λέει από που είστε, λέει από τη Μακεδονία. Λέει ποια Μακεδονία, η Μακεδονία αρχίζει από εδώ και ήταν ως τα βάθη της Ινδίας. Λέει από τη Γνήσια. Και αυτό το μέρος που πατάτε και κάνει χαρακτηριστικά αυτή την και όλο αυτό είναι δικό μας, μας το κλέψατε και θα έρθει η στιγμή που θα σας διώξουμε. Οι Σλάβοι το λένε. Σκοπιανοί. Ναι, οι Σλάβοι. Γιατί είναι Σλάβοι. Ναι, και μέσα στα Χανιώτη. Και ντρέπονται να πούνε ότι είναι Σλάβοι. Και ντρέπονται να πούνε ότι είναι Σλάβοι. Γιατί ζητάνε το όνομα Μακεδονία και Μακεδόνας. Για ένα μόνο λόγο. Γιατί ντρέπονται να πούνε την καταγωγή τους. Γιατί ντρέπονται να πούνε την καταγωγή τους. Ότι είναι Σλάβοι, ότι όταν εμείς κάναμε, όπως λέγεται ευφιέστατα, όταν εμείς κάναμε Παρθενώνες, όταν κάναμε το Δίο, τη Βεργίνα, τη Μπέλα, όλα αυτά, τη Θεσσαλονίκη μας, τον Μεγαλέξανδρό μας, αυτοί πηδούσαν από δέντρο σε δέντρο ή δεν υπήρχαν καν. Σλαβικό φύλο το οποίο ήρθε. Βρήκε εδώ μέρος, το κατέλαβε και... Ξεφύγαμε βέβαια από το Όχι, Ρόταρι, δεν ξεφύγαμε, σας ευχαριστώ. Το Ρόταρι, που σε αναφέρει τώρα ως φύρον. Μάλιστα. Τώρα ως φύρον. Και ποτέ εγώ τουλάχιστον και η συντριπτική πλειοψηφία των Ροταριανών, των Ελλήνων, των Μακεδόνων, δεν θα δεχτούμε, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ και το δάκρυ του μεγάλου εθνάρχη μας Κωνσταντίνου Καραμαλή που είπε «Μία είναι η Ελλάδα». Μία είναι η Μακεδονία, μία είναι η Ελλάδα με τη Μακεδονία. Ένα πράγμα. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.